Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της Onex Shipyards, τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος χορηγός σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα του Γιώργου Πρίντεζη. Πώς σας έχει φέρει κοντά με τον Γιώργο η αγάπη για τον μπάσκετ ή κάτι άλλο? Καταρχήν μοιραζόμαστε την αγάπη για τον μπάσκετ και από μικρό παιδί στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική. Το μπάσκετ είναι το αγαπημένο άθλημα. Για την Ελλάδα με το 87 σημαίνει αναγέννηση, σημαίνει πάρα πολλά, οπότε συνεπικουρώμενη την επένδυση που έχουμε ξεκινήσει εδώ στο Νεόριο και επειδή επένδυση σε ένα ναυπηγείο είναι επένδυση στην κοινωνία, κοινωνία και αθλητισμός πάνε μαζί, αθλητικό ιδεώδες, αγάπη για τον αγώνα, υγεία στο σώμα και στο πνεύμα. Είστε ικανοποιημένος από αυτό που βλέπετε τα τρία τελευταία χρόνια? Θα είμαι ειλικρινής. Είναι η πρώτη φορά, γιατί μένω στην Αμερική, που το παρακολουθώ από κοντά και πραγματικά έχω μείνει εκπληκτός θετικά. Είναι φανταστικό event. Ο κόσμος, τα παιδιά, η νεολαία, οι αθλητές, όλοι μαζί μια οικογένεια, μια αγκαλιά. Είναι φοβερό. Ευχόμαστε να περάσατε τέλεια και να είστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους αθλητικά γεγονότα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε, το πόσχομαι. Δέσμευση. Δέσμευση. Κώστα, να μην φύγει ακόμα. Να μην φύγετε, λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου. Εδώ. Παρακαλούμε, Βαγγέλη. Υπάρχει άφθιστα ναυπηγεία εδώ στη Σύρο. Θα θέλαμε το ίδιο να συμβεί κάποια στιγμή και στα ναυπηγεία στο πέραμα. Είναι μια παρατήρηση του Βαγγέλη Ιωάννου. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι του. Ότι εδώ ανθίζουν τα ναυπηγεία στη Σύρο. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να ανθίσουν τα ναυπηγεία και στο πέραμα. Ένα τη φορά και το μόνο σίγουρο είναι όπως τα κακά έρχονται με ντόμινο όταν έρχονται, έτσι και τα καλά θα έρθουν με ντόμινο. Γιατί όταν ένα φυγείο πηγαίνει καλά στη Μεσόγειο, είναι καλό όχι μόνο για την κοινωνία της Σύρου, είναι καλό για την οικονομία γενικότερα και είμαι βεβαίως ότι συμπαρασύρει πολλά. Στο Νεόριο είναι μόνο η αρχή για τα ναυπηγεία της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ. Στα καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πώς θα με έβλεπες, Κώστα, στο οικονομικό ρεπορτάζ? Βαγγέλη, είσαι πολύ δυνατός και στο οικονομικό ρεπορτάζ. Γιατί τον είδα πολύ συνειδητοποιημένο πάντως. Το μπάσκετ δεν είναι ξεκομμένο από την κοινωνία. Εννοείται. Και την οικονομία και οι άνθρωποι που βοηθάνε, είναι ευκαιρία να ανοίξουν κι άλλο. Όχι τα πορτοφόλια τους, θα έλεγα την καρδιά τους, το μυαλό τους, τη διάθεσή τους για να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους. Γιατί εδώ γίνεται μια σημαντική επένδυση στο ναυπηγείο στο Νεόριο και επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα στο ναυπηγείο στο πέραμα, καλό είναι να αρχίσουμε τη συζήτηση, μπας και οι επενδυτές σκεφτούν και πιο πέρα. Και ήδη ακούσαμε να μας λέει ένα τη φορά και ότι εδώ, το ναυπηγείο εδώ, είναι μόνο η αρχή. Μακάρι.